ταινίες του Kenneth Anger. Μία είναι η πολύ γνωστή Scorpio Rising του 69 και άλλη είναι ένα, κατά μία είναι το sequel του Scorpio Rising που λέτε Lucifer Rising. Δεν έχει καμία σχέση μία ταινία με την άλλη. Μία είναι το 69, η άλλη είναι, ολοκληρώθηκε τέλος πάντων αρχές του 80, ξεκίνησε από το 70. Η λογική είναι ότι κατά μία είναι στο Scorpio Rising ο Anger έχει διαλέξει μουσικές με τη λογική του jukebox, παίζει, αναφέρεται πολύ στα 50s σε όλη την ταινία, οπότε ουσιαστικά παίζει 50s pop rock τραγούδια της εποχής. Έτσι λίγο αντιστοιχτικά σχέση με την εικόνα και με αυτά που δείχνει και χωρίς κανένα ρυθμό και σύνδεση. Η ταινία μιλάμε. Όλα. Mm? Να τα έχω όλα και όταν είναι εμένεις, ή μην τα έχω ανοιχτά τώρα. Να έχω απλά ανοιχτά ενισχυτές. Ναι, ναι, δεν πρόβλημα. Ωραία, ναι. Οπότε στην πρώτη μουσική έχουμε κατά μία είναι ένα DJ set με δικά μου κομμάτια. Πάλι στη λογική του jukebox. Mm-hmm. Στη λογική παίρνεις κάποια κομμάτια τα οποία ακούγονται pop και τα βάζεις σε ένα περιεχόμενο τελείως διαφορετικό. Και στο δεύτερο μέρος το Lucifer Rising, που ουσιαστικά είναι έτσι μια ταινία πάνω στον αποκρυφισμό, στο φετιχισμό και που έχει στριμώξει από αρχαία Αίγυπτο μέχρι rock αστέρες όπως τη Marianne Faithfull ή το διάφορους γνωστούς σκηνοθέτες της εποχής. Εκεί έχω γράψει ένα καινούριο sound ουσιαστικά πάνω στην εικόνα, κοντά λίγο στο ύφος των μουσικών της δεκαετίας του 70. Ουσιαστικά δηλαδή πιάνει από, αναφέρεται κατά μία έννοια από την πρώιμη 70's ηλεκτρονική μουσική μέχρι ας πούμε τα ειδονιστικά νέο δίσκο του 80 ας πούμε. Αυτό είναι περίπου το τέρεν που παίζουμε. Το θέμα με τις ταινίες του Άγγελ είναι ότι ουσιαστικά δεν έχουν παραδοσιακή αφήγηση, οπότε γενικά ο ρυθμός σου είναι αρκετά μουσικός. Ας πούμε, δεν είναι ότι κάνεις, γράψεις ένα σάντρο για μια βοβή ταινία που υπάρχει ένα δράμα που πρέπει να ακολουθήσεις. Οπότε κατά μία έννοια σε αυτές τις ταινίες ακολουθείς λίγο με το ένστικτο, ξέρεις, πού σε πηγαίνει η εικόνα και ο ρυθμός της ταινίας. Παραδοσιακά βοβές ταινίες είναι αναπόφευκτο, θέλω να πω. Πάντα προβαλλόντουσαν με μουσική, εφόσον πλέον δεν υπάρχουν ορχήστρες που τις συνοδεύουν ή δεν υπάρχουν απαραίτητα παρτιτούρες συγκεκριμένες για τις ταινίες. Ξέρεις, είναι προϋπόθεση να δεις μια ταινία. Δεν μπορείς να δεις, ας πούμε, τον Nibelungen, τον Fritz Lang που είναι 5 ώρες χωρίς μουσική, π.χ. Ή μπορείς, αλλά είναι βίτσιο. Ναι, οπότε είναι προφανώς και ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον επίσης είναι να προσπαθείς να χρησιμοποιείς κώδικες μουσικής και είδη τα οποία δεν είναι συνηθισμένα σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή το να κάνεις ένα παραδοσιακό, το να κάνω ας πούμε ένα παραδοσιακό soundtrack με φυσικά όργανα πάνω σε μια βοβή ταινία δεν με πολύ ψήνει, ας πούμε. Mm-hmm. Το να δοκιμάσεις πράγματα τα οποία δεν ανήκουν κατά μία έννοια στην αίθουσα του σινεμά. Δηλαδή μουσικές του δρόμου, μουσικές που έχουν να κάνουν με τη νύχτα. Συγκεκριμένα ο Άγγερ έχει να κάνει πολύ με τον ειδονισμό ας πούμε, της νύχτας, με το πάρτι, με το ξεφάντωμα κτλ. Οπότε κατά μία είναι ακόμα και εκεί που τα βλέπει ηρωνικά ας πούμε, έχει ενδιαφέρον να χρησιμοποιήσει τις μουσικές. Πιο νυχτερινές, λίγο πιο άγριες, πιο βρώμικες. Και σε μερικά ιστορικά θερινά σινεμά, όπως είναι εδώ το Σινέ Λαΐς,
της Ταινιοθήκης της Ελλάδας και με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά όλους τους ανθρώπους της Ταινιοθήκης της Ελλάδας για την υποστήριξη από τον πρώτο χρόνο του φεστιβάλ. Ο Φελιζόλ, εκτός από ταλαντούχος μουσικός, είναι και πολύ ταλαντούχος σκηνοθέτης.